Λοιπόν, θα διακόψουμε το τραγουδάκι, ένα πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Θα συνδεθούμε με τον Κώστα Γιαννάκη από το Sport στο Νότο, τον έχουμε κοντά μας. Εδώ είναι. Κώστα, καλησπέρα από το Sydney. Καλησπέρα Γιάννη, καλή μας φίλοι, καλή μας ομογενείς στο Sydney και σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά. Έχουμε αθλητική δραστηριότητα και σήμερα. Να σας πω ότι εχθές ο Ατρόμητος έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Όφη κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΣ Γιάννα με 2-1 στο Ηράκλειο, ενώ η Λάρισα και ο Πανετολικός ήρθαν ισόπαλοι με 1-1, όπως και η Λαμία με την ομάδα του Βόλου, τελικό σκορ 1-1. Σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Super League 2 συνεχίζεται η δράση με τρεις αναμετρήσεις για την 18η αγωνιστική της Super League 2. Την Γκέλα της Ξάνθης με τον Καραϊσκάκη της Άρτας 1-1 θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν σήμερα οι πρωτοπόροι του βαθμολογικού πίνακα της Super League 2, ο Ιωνικός και ο Λεβαδιακός. Ωστόσο, το έργο και των δύο ομάδων δεν θα είναι εύκολο, αφού οι νικιώτες δοκιμάζονται στην έδρα του Απόλλωνα Λάρισας και οι διωτοί παίζουν στην έδρα, την καυτή έδρα της Ιεράπετρας. Στην Αγιά, η Παναχαϊκή υποδέχεται την Δόξα Δράμας και αν τα καταφέρει να πάρει το τρίποντο, θα πλησιάσει στην έκτη θέση της βαθμολογίας και τον Διαγόρα στον ένα βαθμό. Αναλυτικά λοιπόν, τα αποτελέσματα για την Super League 2. Χθες, Ξάνθη, Καραϊσκάκης Άρτας 1-1, τα γκολ ο Ντίνας και ο Ναζίμ, Εργοτέλης, Τρίκαλα 2-3, Χανιά Διαγόρας 1-0 και σήμερα Απόλλων Λάρισας Ιωνικός, Παναχαϊκή Δόξα Δράμας, Ιεράπετρα Λεβαδιακός. Όλα αυτά τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν σε μία ώρα από τώρα, ώρα Ελλάδος πάντα. Δεν κατάφερε η Εθνική Ελλάδος να κερδίσει την Γεωργία. Η Εθνική μας δεν έδειξε καλό πρόσωπο. Το τελικό 1-1 στην Τούμπα είναι δίκαιο. Δεν κατάφερε η Εθνική Ελλάδος να εξαργυρώσει την ισοπαλία με την Ισπανία. Με αυτόν γκολ προηγήθηκε η Εθνική στο 76ο λεπτό. Ισοφάρισε δύο λεπτά αργότερα ο Βρατσέκελα για την Γεωργία. Όπως σας είπα, δεν έδειξε καλό πρόσωπο η Εθνική με την Γεωργία και το τελικό 1-1 στην Τούμπα φαντάζει κολακευτικό με βάση την εικόνα της στο χορτάρι. Αν και προηγήθηκε με αυτόν γκολ από το πουθενά, στο 76 λεπτό, όταν ο Κακαμπάτζε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λόρια, δύο λεπτά μετά ο Βρατσχέλια ισοφάρισε για την ομάδα του Βίλι Σανιόλ, που είχε καλύτερο αγωνιστικό προσανατολισμό και ήταν τουλάχιστον ένα βαθμό τον πρώτο της στον όμιλο. Για να δούμε τα στιγμιότυπα αυτού του παιχνιδιού. Ready to go and it will be Georgia. Wasted opportunity for Georgia. Dangerous play by the home side. That's the first real chance of the match. It's gone begging. That's completely misjudged by Jolis. It might fall kindly for Bakasetas, but it's an overrun. Pulled back, but it was defending by Dvali. Disciplined without possession, but Georgia almost in behind. Lobzanidze it was who... Pleading look at the referee. Dangerous one to the near post, but the veteran goalkeeper was there. Here, Kranach Skelia, he's still going. What a goal this might be. Superb defending in the end from Zavellas to put it behind for a corner. Opportunity, he's taken a deflection. It's comfortable in the end for Loria. Fortunis it was. The flag has stayed down, and this is a really good opportunity. Kitiashvili, eventually the flag is up. It's offside. Kakis with a chance to cross. There's the header into the gloves of Loria. Well, here it comes towards Papadopoulos. Loria's there. The goalkeeper is fouled. And that's good. It is Greece 0, Georgia 0. The player who actually plays his football in this stadium for PAOK. It's going to be a speculative long-range effort that questions once again. Gets the cross in, but no one's on the end of it. It was Loria with numbers forward. That's a good ball in. Could have gone anywhere in Georgia area as well, but it is Abu Jani who goes for goal and forces the save from Vlachodimos. Hyde can work it, and there is the moment of madness. Otar Kakabadze has put into his own net,
and Greece have scored with 15 minutes to go. The home side have found a way through, and they have a chance for an immediate equaliser, and they found a way through themselves. Greece were ahead for only about 60 seconds, and it had to be Hrica Kvaratskhelia. Yakoumakis lurking on the edge of the six-yard area, waiting for the cross. Greece towards victory, but it's Georgia coming forward, looking for a second, late in the second half. It's a long-range effort, this smacks off the bar. Για τη φέτα μονεμβασιάς δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Βαρελίσια φέτα φυσικής ορίμανσης από 100% λακωνικό γάλα. Φέτα μονεμβασιάς. Λακωνική και νόστιμη. Κρίμας για την Ελλάδα. Κρίμας, πραγματικά κρίμας για την Ελλάδα που δεν κατάφερε να κάνει τουλάχιστον το 2-1. Κρίμας. Μου θυμίζει η εποχή 2004. Μου θυμίζει. Αγωνία ρε παιδί μου, αγωνία για τουλάχιστον για κανένα γκολ παραπάνω να περάσουμε τέλος πάντων, αλλά δεν πειράζει. Όπως και είπαμε και στην αρχή του ρεπορτάζ ότι δεν κατάφερε να εξαργυρώσει την πολύτιμη ισοπαλία που πήρε απέναντι στην Ισπανία η Εθνική Ελλάδος με αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Γεωργία. Για την Football League, ντέρμπι κορυφής σήμερα ανάμεσα στην Καλαμάτα και την Επισκοπή στον Νότιο Όμιλο και ο Ολυμπιακός Βόλο αντιμετωπίζει στην Βέρεια, στο Βόρειο Όμιλο. Αυτά είναι τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν σήμερα για την κατηγορία της Football League. Με ένταση άνοιξε χθες η αυλαία για την τρίτη αγωνιστική αυτής της κατηγορίας. Στην Σπάρτη ο Αστέρας Βλαχιώτη και η Ρόδος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 0-0, με τις δύο ομάδες και κυρίως τους γηπεδούχους να έχουν τεράστια παράπονα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Τσουκαλά. Στο σημερινό πρόγραμμα, όπως σας είπα, ξεχωρίζουν τα ντέρμπι κορυφής Καλαμάτα και Επισκοπή στο δημοτικό στάδιο της παραλίας στην Καλαμάτα. Εκεί βρίσκεται ο Σωτήρης Γεωργούδης για να μεταδώσει το σημερινό παιχνίδι στο ραδιόφωνο. Ενώ στον Βόρειο Όμιλο, το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό Βόλο και την Βέρεια είναι από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν. Σήμερα λοιπόν, Σαντορίνη φιλοξενεί το ΕΓΑΛΟ στο δημοτικό Σοδάκα Νάξου, Καλαμάτα Επισκοπή. Νίκη Βόλου η Άλυσος, Ασπρόπεργος Καλυθέα. Χθες Αστέρας Βλαχιώτη ισόπαλος με 0-0 απέναντι στην ομάδα της Ρόδου, ενώ στην βαθμολογία στην πρώτη θέση ο Ιάλισος με 4 βαθμούς, το ίδιο η Καλαμάτα, τους 6 βαθμούς έχει και η Επισκοπή Ρεθύμνος. Στον Βόρειο Όμιλο τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα, Απόλλων Πόντου αντιμετωπίζει την Καβάλα, Ολυμπιακός Βόλου Βέρεια, Πιερικός Θες Πρωτός, Αλμοπός Αριδαίας Πόντι Κοζάνης και Τρίγλια υποδέχεται τον Πανσαραϊκό. Στην βαθμολογία η Βέρεια, ο Ολυμπιακός Βόλου και η Καβάλα μοιράζονται τις πρώτες θέσεις, τις τρεις πρώτες θέσεις για αυτόν τον όμιλο, έχουν από 6 βαθμούς. Να δούμε τις δηλώσεις του προπονητή του Ιάλισου την περασμένη Τετάρτη που κατάφερε να κερδίσει την ομάδα του ΕΓΑΛΟ, Βαγγέλης Χαντές, συγγνώμη, και αμέσως μετά ο Νίκος Αναστόπουλος μετά το νικηφόρο παιχνίδι της Καλαμάτας απέναντι στον Ασπρόπυργο με 0-2. Κοντά μας ο Βαγγέλης Χαντές, προπονητής του Ιάλισου, coach, μεγάλο διπλό στο ΕΓΑΛΟ, σε μια ομάδα που διεκδικεί την πρώτη θέση. Ο Ιάλισος προερχόταν από την ισοπαλία με την Καλυθέα. Πόσο μεγάλο είναι το αποτέλεσμα όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, καθώς το πετυχαίνετε σε μια έδρα που δεν θα περάσουν πολλές ομάδες? Το ψυχολογικό κομμάτι, όπως είπες, είναι τεράστιο για μας. Νομίζω ότι είχαμε από την αρχή τη λογική να παίξουμε στα ίσα το παιχνίδι. Είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν δεχτήκαμε πίεση από το Γάλλιο, νομίζω, καμία στιγμή του παιχνιδιού. Είχαμε απόλυτο τον έλεγχο από την αρχή μέχρι το τέλος. Και δικαιωθήκαμε με τα γκολ του δεύτερου ημίχρονο. Κάναμε καλή διαχείριση από εκεί και πέρα. Και φτάσαμε σε ένα διπλό το οποίο ψυχολογικά μας δίνει μεγάλη όθηση. Βαθμολογικά φυσικά δεν έχουμε κάνει κάτι. Έχουμε καλύψει απλά την ήττα, την απόλυτο βαθμό που είχαμε την Καλυθέα και που είχαμε σήμερα μας. Είδαμε κότς τον Ιάλισο σε πολλά σημεία του παιχνιδιού να έχει πολύ καλή κατοχή της μπάλας. Δεν ξέρω αν το είχατε σχεδιάσει αυτό πριν το παιχνίδι, αν και στις δηλώσεις είχατε πει ότι θέλετε να έρθετε στο Μαυροθαλασσίτης για να επιβάλλετε το ρυθμό σας. Κοιτάξτε, σε ένα τόσο καλό γήπεδο και με μια ομάδα όπως είναι το Γάλλιο που είναι πολύ δυνατή, πολύ πειθαρχημένη και έχει τη λογική να παίξει και να επιτεθεί μέσα στο γήπεδο της. Είχα δηλώσει και μέσα στην εβδομάδα ότι ο Ιάλισος είναι μια ομάδα νέα, η οποία όμως έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και θα προσπαθεί να επιβάλλει το παιχνίδι του παντού, είτε εντός είτε εκτός με οποιοδήποτε αντίπαλο. Είχαμε πάρα πολύ καλή απόδοση, ήμασταν πολύ καλοί στην κυκλοφορία της μπάλας και στις επιλογές που είχαμε, ειδικά από τη μέση και μπροστά.
και νομίζω ότι φτάσαμε δίκαια σε ένα πολύ μεγάλο διπλό. Κότς, έχοντας αντιμετωπίσει και την Καλυθέα και το Εγάλιο, είναι δύο αθηναϊκές ομάδες. Θεωρείς ότι έχουν κοινά σημεία στο παιχνίδι τους ή θεωρείς ότι υπάρχει μία από τις δύο ομάδες που είναι πολύ ψηλότερο επίπεδο? Εντάξει, δεν θέλω να πω σε θέμα συγκρίσεων των ομάδων, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς γενικά για τις ομάδες. Σίγουρα το Εγάλιο όμως είναι μια ομάδα πιο σωστά δομημένη, με μεγαλύτερο βάθος. Εντάξει, σήμερα έχει ένα ανάποδο αποτέλεσμα για αυτούς. Μπορεί και να μας είχαν υποτιμήσει, δεν ξέρω, δεν νομίζω βέβαια. Δεν φάνηκε αυτό τουλάχιστον από τον τρόπο που κατέβηκαν μέσα στο γήπεδο. Απλά εμείς ήμασταν σήμερα καλύτεροι. Δεν θέλω να γίνει σύγκριση, είναι πάρα πολύ νωρίς για άλλες ομάδες. Αλλά το Γάλλο σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί για να πρωταγωνιστήσει και νομίζω θα πρωταγωνιστήσει. Η εξίσωση στη Football League με τα συνεχόμενα παιχνίδια για τους προπονητές, πώς λύνεται και πώς το διαχειρίζεστε? Το διαχειριζόμαστε με τη μέθοδο της προοδευτικότητας. Έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην πρόληψη και στην αποκατάσταση των παιδιών. Διαφοροποιούνται οι προπονητικές μας μονάδες. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν δεδομένα τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να έχουμε όσο καλύτερο εικόνα γίνεται στο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πούμε πως ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ τον Κώστα. Θα μας αφήσει διότι έχει να κάνει την αναμετάδοση του αγώνα. Λοιπόν, Κώστα μου, ο λόγος εσένα για να κλείσουμε με την αθλητική ενημέρωση. Θα ολοκληρώσουμε με τις δηλώσεις του προπονητή της Μαύρης Θύελλας, του Νίκου Αναστόπουλου, μετά το νικηφόρο παιχνίδι της Καλαμάτας επί των γηπεδούχων της ομάδας του Ασπροπύργου. Την περασμένη Τετάρτη η Καλαμάτα κατάφερε να περάσει με νίκη από το γήπεδο του Ασπροπύργου με 0-2. Φίλες και φίλοι, εγώ να σας ευχαριστήσω, να σας καληνυχτήσω, να σας θυμίσω ότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στην Καλαμάτα και την Επισκοπή μπορεί να συντονιστεί στο www.sportsnoto.gr ή στο www.winradio.gr. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ από εμάς, καλή συνέχεια σε εσένα Κώστα, και θα ελπίζουμε να την επόμενη φορά να είμαστε πιο γονείς, να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Αναστόπουλου. Λοιπόν, πολύ σημαντικό η τρισπόντη στην προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι θα πρέπει όλοι μας να έχουμε υπομονή, γιατί το πρωτάθλημα δεν μπορείς να το πάρεις ούτε στην πρώτη αγωνιστική, δεν ενδιαφέρει. Έτσι έχουμε ακόμα παιχνίδι. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι, ανέτοιμοι θα έλεγα. Και το Μάιο που εκεί είναι η ουσία, να είμαστε στο στόχο μας. Λοιπόν, δεν έχουμε μπράβο στα παιδιά για την προσπάθεια και για τους τρεις πόντους. Και από εκεί και πέρα, από αύριο σκεφτόμαστε και την επόμενη. Για τη φέτα μονεμβασιάς δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Βαρελίσια φέτα φυσικής ορίμανσης από 100% λακωνικό γάλα. Φέτα μονεμβασιάς. Λακωνική και νόστιμη.